Ο Βασίλη Χιώτης είναι τώρα μαζί μα, κυρίε και κύριοι, διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3. Εντάξει, δεν έπεσε κανεί από τα σύννεφα με τη διαγραφή του κυρίου Σαλμά. ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη προφανώ, Βασίλη. Αλλά, ποιο είναι το υπόβαθρο, τι στα αλήθεια έχουμε εδώ. Κοίταξτε, θυμόμαστε όλη αυτή τη θυελώδη συνεδρίαση κοινοβουλευτική ομάδα. όπου γκρίνια, κριτική και παράπονα διατύπωσαν περίπου 30 βουλευτέ. Mm -hmm. Από τότε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό, είχε ξεχωρίσει την παρέμβαση του κυρίου Σαλμά, γιατί τη θεώρησε άκομψη και προσβλητική. Ναι. Του έδωσαν την ευκαιρία, από ό,τι λένε οι ίδιοι σήμερα, να διορθώσει την πορεία του, αλλά από ό,τι επίση λένε σήμερα, εκείνο αντί να τη διορθώσει, χάραξε πορεία προ άλλο κόμμα. Ότι τι έχει βρει αλλού ήδη πολιτική στέγη ή ο κύριος Σαλμάς. Κοίταξε τώρα, Ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου. Καταλαβαίνω ότι το γιαλι ε, γυαλί δεν είχε απλώς ραγίσει, είχε σπάσει mm. και απλώς εδώ έγινε τυπική επιβεβαίωση του διαζυγίου. Αλλά πέραν αυτού υπάρχει κι άλλος ένας βασικός λόγος που ο Πρωθυπουργό έδωσε την εντολή από την Αμερική να τελειώσει ο κύριος Σαλμάς. Δηλαδή ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, ένα σαφές μήνυμα, ότι άλλο η κριτική την οποία λέει ότι ανέχεται και άλλο οι ομαδοποιήσεις, τα αντάρτικα και κινήσεις που επιχειρούν να τον θέσουν υποκειδαιμονία. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να εκλειφθεί και διαφορετικά από τους βουλευτές να πούν τι είναι αυτό. Είναι ε, εκφοβισμός, δεν θα μπορούμε να διατυπώνουμε την άποψή μας, την κριτική μας, επειδή μπορεί να θεωρηθεί ότι ομαδοποιηθήκαμε με κάποιους άλλους. Ε, γι' αυτό είπε η Ναντίνη νωρίτερα στο ρεπορτάζ της, ότι όταν επιστρέψει ο κύριος Μητσοτάκη από την Αμερική, θα τους καλέσει για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και η ΜΕΝ και η ΔΕ. Αλλά κοίταξε, σου θυμίζω στη θυσία ότι εδώ η κυβέρνηση λέει ότι είναι ανεκτή η κριτική, αλλά πρέπει ορισμένε κορυφαίε επιλογέ του Πρωθυπουργού και τη κυβέρνηση να γίνονται σεβαστέ. Έχουμε τρει σημαντικέ ψηφοφορίε του επόμενου μήνε που μα περιμένουν: την ψήφιση του προπολογισμού, την εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία και τι επιλογέ για την αναθεώρηση του συντάγματο. Ε, σε αυτέ τι κορυφαίε επιλογέ, ο Πρωθυπουργό ήθελε να στείλει ένα καθαρό μήνυμα ότι είναι άλλο πράγμα κάποια επιφύλαξη κάποιου προς κάτι και άλλο να μην να. γίνεται σεβαστή η θέλησή του. Χρειάστηκε όμως ένα μήνυ αντάρτικο για να φιλοτιμηθούν και οι υπουργοί να ενημερώσουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παράπονα. Και παράπονα πολλές φορές δικαιολογημένα. Οι βουλευτές παραπονούνται ότι είναι αποκομμένοι από το Μέγαρο Μαξίμου ότι οι υπουργοί του κρατούν τι πόρτε κλειστέ. Για να διασκεδαστεί και αυτή η εντύπωση, γίνονται αυτά Μάλιστα. τα ραντεβού για, τα για το κοινοβουλευτικό κομμάτι. Αλλά ο βουλευτή δεν θέλει μόνο το κοινοβουλευτικό κομμάτι. Θέλει κι άλλα. Στα οποία η αλήθεια είναι ότι ορισμένοι υπουργοί περιφρονούν του βουλευτέ. Αυτά θα επιχειρήσει να τα βάλει σε τάξη Άρα. ο Πρωθυπουργό όταν επιστρέψει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.